Να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Εύη, να πάμε λίγο στα Χανιά. Ξέρεις, έκανε μία αναφορά στην αρχή της εκπομπής η Βάλια Εμπούη αναφορικά με τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα οποία βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες μεταξύ άλλων, έχουν ρηχτεί στη μάχη στα Χανιά, οργώνουν την παλιά πόλη και το παραλιακό μέτωπο, προκειμένου βέβαια να μαζέψουν τα απορρίμματα από κομιδή απορριμμάτων. Και είναι και μια όμορφη εικόνα βέβαια, με κατεύθυνση στην πράσινη ενέργεια και για τους ξένους επισκέπτες οι οποίοι βρίσκονται στα Χανιά. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τη δύναμη του Δήμου Χανίων. Πάμε στον κύριο Τσουπάκη, είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας, περιβάλλοντος και πρασίνου και πρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ, βέβαια. Κύριε Τσουπάκη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, πολύ καλά. Εσείς τι κάνετε? Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλησπέρα και σε εσάς και στους θεατές σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε να κάνουμε με 8 νέα οχήματα. Ακριβώς, με 8 νέα οχήματα. Στην παλιά πόλη, όπως ξέρετε, όσοι έχουν επισκεφτεί την πόλη μας κάτω στο λιμάνι, είναι λίγο δύσκολη η αποκομιδή και ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες όπου υπάρχει πολλής κόσμος. Η αποκομιδή γινόταν στο μέτωπο με κάποια οχήματα τις ώρες που μπορούσαν να περάσουν και στα υπόλοιπα στενά γινόταν με κάποια καρότσια αυτά του παλιού τύπου που τα σέρνανε οι οδοκαθαριστές. Αυτά όλα τα έχουμε αντικαταστήσει λοιπόν με την ηλεκτροκίνηση, με οχήματα που πήραμε, που κατασκευάσαμε, που κάναμε κάποια πράγματα εμείς απάνω στην κατασκευή, όπως βλέπετε και στις εικόνες, τα περισσότερα τα έχουμε κατασκευάσει εμείς. Και έχουμε καταργήσει τα καρότσια και αυτά τα χειροκίνητα, έτσι ώστε και να διανύουμε μεγαλύτερη απόσταση και αθόρυβα και οικολογικά και να κάνουμε πιο αποτελεσματική την καθαριότητα στην παλιά πόλη των Χανίων, όπου υπάρχει το σύστημα πόρτα-πόρτα. Είναι ένα σύστημα όπου περνάμε από την πόρτα του Δημότη και παίρνουμε τα απορρίμματα. Χωρίς να τα βγάζει έξω, τα παίρνουμε, τα ζητάμε και τα παίρνουμε. Και είναι και πιο εύκολο να υιοθετηθεί και μια σωστή περιβαλλοντική συνείδηση με αυτούς τους τρόπους, με αυτούς τους εναλλακτικούς τρόπους. Ακριβώς. Ακριβώς όπως το λέτε. Στόχος μας είναι να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και να μειώσουμε το αποτύπωμα αυτό που αφήνουν τα οχήματα της παλιάς τεχνολογίας. Αλλά και όχι μόνο αυτό, και πώς μπορούμε να κάνουμε και τη ζωή των παιδιών που δουλεύουν στην καθαριότητα κάτω από δύσκολες συνθήκες και ειδικά τους θερινούς μήνες, πώς μπορούμε να την κάνουμε πιο εύκολη και πιο άνετη. Που αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο και στην εικόνα της πόλης, της παλιάς πόλης. Πάντως είναι ακόμα ένα βήμα που κάνει ο Δήμος Χανίων προς μια πιο πράσινη συνείδηση. Και όπως Νίκο, ανέφερες και εσύ στην αρχή, τώρα που είναι και η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος, είναι κάτι το οποίο θα δώσει μια άλλη πνοή στην πόλη, αλλά και στους ανθρώπους οι οποίοι θα επισκεφθούν τα Χανιά και θα δουν ότι γίνονται προσπάθειες. Μιας και βιώνουμε και μια ενεργειακή κρίση. Είναι γνωστές βέβαια, γνωστές αυτές οι εικόνες σε χώρες του εξωτερικού. Δηλαδή άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό, από τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, πάνω κάτω έτσι λειτουργούν. Στα μεγάλα αστικά κέντρα ηλεκτροκίνηση, ειδικά από τις αρμόδιες και παρόμοιες υπηρεσίες του εξωτερικού. Αντιδήμαρχε, έχετε εικόνα? Είναι γνώριμη εικόνα για τους ξένους αυτούς? Ακριβώς έχουμε εικόνα. Αντιμετωπίζουμε αρκετές δυσκολίες και προσπαθούμε να βελτιωθούμε. Ευελπιστούμε ότι το πρόγραμμα αυτό, το πρόγραμμα σύστημα, όπως μπορούμε να το πούμε, του πόρτα-πόρτα και την ηλεκτροκίνηση, ευελπιστούμε του χρόνου να έχουμε ακόμα περισσότερα οχήματα, να μπορούμε να καλύψουμε ακόμα περισσότερη ακτίνα, όχι μόνο στην παλιά πόλη, αλλά και στο κέντρο της πόλης, γιατί θα πρέπει να σας πω ότι είναι μια πολύ πιο καλύτερη εικόνα. Όπου είναι το πόρτα-πόρτα, δεν υπάρχουν κάτι. Έχουμε καταργήσει τους κάδους, υπάρχει μια πιο όμορφη εικόνα. Είναι αυτό που λέμε, είναι μια πιο σύγχρονη πόλη, είναι μια πολύ καλύτερη εικόνα. Μάλιστα. Λοιπόν, Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο σας. Θα ξανασχοληθούμε με το θέμα, γιατί αξίζει, η αλήθεια είναι. Πολύ ευχαρίστως, όποτε θέλετε, μπορείτε να σας πω και περισσότερα πράγματα. Θα πρέπει να σας πω ότι στη ΔΕΔΙΣΑ γίνεται μια πολύ οργανωμένη δουλειά. Σωστά, και σωστή δουλειά με πολλές πρωτοβουλίες. Θα πρέπει να σας πω ότι από το σύμμικτο που, να κλείσουμε και με αυτό, από το σύμμικτο σκουπίδι που μαζεύουμε, το 1 τρίτο, έχουμε καταφέρει το 1 τρίτο να το αναχτούμε.
και να το κάνουμε ανακυκλώσιμο και να μάλιστα, το μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, την καλησπέρα μας.